Οι ρηματικές περιφράσεις αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη γραμματική των Ισπανικών. Οι ρηματικές περιφράσεις αποτελούνται από δύο ρήματα. Το πρώτο ρήμα λειτουργεί ως βοηθητικό. Κλείνεται κανονικά και από αυτό μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το πρόσωπο, τον αριθμό ή τον χρόνο. Επίσης, το πρώτο αυτό ρήμα χάνει την κυριολεκτική του σημασία και χρησιμοποιείται για να δώσει μία νέα, διαφορετική σημασία σε αυτό που εκφράζει το δεύτερο ρήμα, που είναι πάντα μία άκλητη μορφή του ρήματος, δηλαδή ένα απαρέμφατο, μία μετοχή ή ένα γερούνδιο. Τα δύο ρήματα της ρηματικής έκφρασης μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους με μία πρόθεση ή ένα σύνδεσμο. Στην Ισπανική γλώσσα έχουμε τρία είδη ρηματικών περιφράσεων. Αυτές του γερουνδίου, του απαρεμφάτου και της μετοχής. Σήμερα θα δούμε τις ρηματικές περιφράσεις του απαρεμφάτου. Η ρηματική περίφραση «tener que» μαζί με απαρέμφατο δηλώνει υποχρέωση ή ανάγκη να κάνει κάποιος κάτι. Η ρηματική περίφραση «ir a» συν απαρέμφατο ισοδυναμεί με τον μέλλοντα. Εκφράζει μία πράξη που θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον και τη χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για τις αποφάσεις ή τα σχέδιά μας. Η ρηματική περίφραση «acabar de» συν απαρέμφατο εκφράζει μία πράξη που μόλις τελείωσε. Την περίφραση αυτή θα την βρούμε στον Ενεστώτα και στον Παρατατικό. Η ρηματική περίφραση «volver a» συν απαρέμφατο εκφράζει την επανάληψη μιας πράξης. Η ρηματική περίφραση «dejar de» συν απαρέμφατο δηλώνει το τέλος μιας συνήθειας. Η ρηματική περίφραση «llegar a» συν απαρέμφατο ισοδυναμεί με το «finalmente», το «επιτέλους» ή το «τελικά». Η ρηματική περίφραση «quedar en» συν απαρέμφατο μας δείχνει πως δύο άτομα έχουν συμφωνήσει να κάνουν κάτι. Η ρηματική περίφραση «ponerse a» συν απαρέμφατο, όπως και τα ρήματα «comenzar» ή «empezar», δηλώνει την έναρξη μιας πράξης. Μέσα από αυτή την περίφραση, η συμμετοχή και η θέληση του υποκειμένου μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγαλύτερη. Η ρηματική περίφραση «darle a uno por» συν απαρέμφατο απαιτεί έμεσο αντικείμενο και δείχνει πως η πράξη που εκφράζει το απαρέμφατο είναι κάπως υπερβολική ή ξαφνική. Η ρηματική περίφραση «echarse a» συν απαρέμφατο δηλώνει την απότομη έναρξη μιας ενέργειας. Το ρήμα «echar» έχει μεγαλύτερο αριθμό πιθανών συνδυασμών από ότι το ρήμα «romper», όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά ακόμη και εδώ υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Ίσως τα έντονα συναισθήματα ή η κίνηση να είναι οι πιο πιθανοί συνδυασμοί. Όπως εξηγεί και στο λεξικό «redes» ο Ignacio Bosque, όταν το ρήμα «romper» δεν έχει τη φυσική του σημασία, αλλά σχηματίζει μία ρηματική περίφραση, συνήθως πηγαίνει με ρήματα που υποδηλώνουν διαρροή υγρού ή κάποιου ήχου. Η αλήθεια είναι πως χρησιμοποιείται περισσότερο στη λόγια γλώσσα και τη λογοτεχνία. Η ρηματική περίφραση «empezar a» συν απαρέμφατο εκφράζει την αρχή μιας πράξης. Η ρηματική περίφραση «meterse a» συν απαρέμφατο δηλώνει την αρχή μιας πράξης που έχει όμως μία αμφίβολη τελική έκβαση καθώς το υποκείμενο δεν διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα να τελειώσει την πράξη. Η ρηματική περίφραση «deber» συν απαρέμφατο δηλώνει την υποχρέωση με μία μορφή σύστασης ή συμβουλής. Η ρηματική περίφραση «hay que» συν απαρέμφατο εκφράζει την υποχρέωση σε απρόσωπη μορφή. Η περίφραση «haber de» συν απαρέμφατο δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά όσο οι άλλες εκφράσεις υποχρέωσης και εκφράζει την υποχρέωση με μία χρειά μέλλοντα. Η ρηματική περίφραση «viene a» συν απαρέμφατο δηλώνει υπόθεση ή πιθανότητα. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το πρώτο ρήμα με το «aproximadamente»
Είμαι Τωμάς ο Μένος. Η ρηματική περίφραση «λιάρσε α» συναπαρέμφατο εκφράζει την έναρξη μιας πράξης από το υποκείμενο και έχει την έννοια του «καταπιάνομαι» ή του «αφιερώνομαι».